το χρονικό διάστημα και η κατάσταση του εγκλεισμού και της καραντίνας επηρέασε τελικά έναν μαθητή, αν τον βοήθησε ή αν του βάζει στην τελική και μια τρικλοποδιά για τις πανελλαδικές που έρχονται. Ακριβώς, Λευτέρη, και ειδικά σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, στην περίοδο της εφηβείας δηλαδή. Ξέρεις, ένα χαρακτηριστικό της εφηβείας θα λέγαμε ότι είναι η εγκύτητα, είναι το άγγιγμα, είναι χαρακτηριστικά αυτά στοιχεία της εφηβείας. Είναι η συνέπρεση, είναι το αγκάλιασμα, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της εφηβείας. Ξέρεις, αντίθετα, η καραντίνα, αντίθετα, η κατάσταση αυτή που αντιμετωπίσαμε έτσι τα τελευταίο καιρό, είχε σαν χαρακτηριστικό την απομάκρυνση. Απομάκρυνση από το σχολικό περιβάλλον, απομάκρυνση από τους παππούδες, από τις γιαγιάδες, γενικότερα δηλαδή από πολύ κοντινά πρόσωπα και πολύ σημαντικά ίσως πρόσωπα στην συγκεκριμένη αυτή ηλικιακή φάση, αλλά κυρίως, ξέρεις, απομάκρυνση από την ομάδα των συνομιλίκων. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένο του ότι με βάση την ομάδα των συνομιλίκων, πολλές φορές προσδιορίζεται ο έφηβος, προσδιορίζει την εικόνα του, προσδιορίζει την ταυτότητά του. Ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό ωστόσο το ότι οι έφηβοι υπάκουσαν, ότι οι έφηβοι συνεργάστηκαν στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, σε κάποιες λίγες περιπτώσεις. Ωστόσο, που δεν συνεργάστηκαν, έχω την αίσθηση και από αυτά τα οποία βγαίνουν τουλάχιστον από κάποιες πρώτες μελέτες από τις τηλεφωνικές γραμμές που οι ίδιοι έφηβοι κάλεσαν για βοήθεια, είναι ότι υπήρχαν ήδη βεβαρημένες διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Που δυσχεραίνουν δηλαδή το τοπίο από εδώ και στο εξής. Δυσχεραίνουν το τοπίο ακριβώς από εδώ και στο εξής, όπως προφανώς το δυσχεραίνουν και το τοπίο στα άτομα τα οποία πρόκειται να δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, στην ομάδα αυτή που πρόκειται να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις, βεβαίως. Ωραία. Τι πρέπει να προσέξει από εδώ και στο εξής, δηλαδή ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να εστιάσει και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σβήσει από το τοπίο του, το οποίο παραμένει θολό λόγω και της κατάστασης που μας περιέγραψε από εδώ και στο εξής, που θα πρέπει να επιμείνει ο μαθητής και δει το στενό οικογενειακό περιβάλλον, δηλαδή οι γονείς. Και δεν ξέρω αν θα υπάρχει κατανόηση σε μια περίοδο που όπως την περιγράφουμε ήταν και παραμένει δύσκολη και περίεργη, θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν ξέρω πώς μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες αυτές τις παραμέτρους πλέον, τόσο οι γονείς όσο και ο μαθητής, για να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις πανελλαδικές. Ακριβώς, Λευτέρη, το έθεσες πολύ σωστά. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό οι ίδιοι οι γονείς να είναι αρκετά κινητοποιημένοι σωστά, ούτως ώστε να μπορέσουν έτσι, θα έλεγα γενικά, με μια υπεύθυνη και αξιόπιστη ενημέρωση να μπορούν να βγάλουν τον έφηβο από αυτή την περίοδο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι έρμεο έτσι, του διαδικτύου, των fake news, των θεωριών συνωμοσίας. Και ας μην ξεχνάμε το ότι πολλές φορές, τουλάχιστον μέχρι τώρα, υπήρχαν διάφορες ειδήσεις οι οποίες έλεγαν ότι τα παιδιά δεν θα δώσουν εξετάσεις, τα παιδιά θα δώσουν εξετάσεις το Σεπτέμβριο, τα παιδιά θα δώσουν δεν ξέρω και εγώ με ποιο τρόπο εξετάσεις. Πράγμα το οποίο νομίζω ότι αποσυντόνιζε όλα τα παιδιά τα οποία έμπαιναν σε αυτή την δική ευθεία, για αυτή τη μεγάλη δοκιμασία η οποία υπάρχει. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι και πάλι ωστόσο επιστρέφουμε σε αυτό το οποίο χαρακτηριστικά ειδικά για τους γονείς λέγαμε κάθε φορά και κάθε χρονιά, ξέρεις. Το ότι οι γονείς δεν πρέπει να κριτικάρουν τα παιδιά, το ότι οι γονείς δεν πρέπει να συμβουλεύουν τα παιδιά, απλά να τα ακούν ή αν θέλεις το να δέχονται την επιθετικότητά τους ή την αμφιθυμία τους σε αυτή την περίοδο που είναι θετική και πολλές φορές είναι και ένας τρόπος που μπορούν να βγάλουν τα συναισθήματα τα οποία έχουν. Τους βοηθάμε τα παιδιά να βγάλουν κάποιες όμορφες εικόνες τις οποίες έχουν ή να οργανώσουν το χρόνο τους ή αν θέλεις ουσιαστικά δεν μπερδεύουμε το μαθητή με το παιδί. Δεν δίνουμε εξετάσεις, γιατί ξέρεις πολλές φορές το ακούμε, δίνουμε εξετάσεις, δεν δεχόμαστε, ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον κάποιες επισκέψεις, τώρα βεβαίως επισκέψεις ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν, οπότε τουλάχιστον ξεφεύγουμε από αυτό. Δεν αλλάζουμε το καθημερινό πρόγραμμα οικογένεια, που ούτως ή άλλως νομίζω ότι σε αυτή τη φάση λίγος πολύ όλη η Ελλάδα έχει αλλάξει το καθημερινό της πρόγραμμα, αλλά επίσης δεν συνοστιζόμαστε έξω από τα εξεταστικά κέντρα, πράγμα το οποίο νομίζω το έχουμε δει πολλές φορές τα προηγούμενα χρόνια και είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε από τότε που εγώ τουλάχιστον έδινα πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις μέχρι σήμερα. Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει ή αν θα έπρεπε να υπάρχει η φράση που θα μπορούσε να πει ένας γονιός που νομίζω το αντιλαμβάνεται όλο αυτό, αντιλαμβάνεται όλη αυτή την κρισιμότητα της κατάστασης λόγω και της πανδημίας και ό,τι προηγήθηκε και ό,τι θα έρθει. Αν υπάρχει πλέον η φράση, έλα μωρέ, δεν πειράζει, περάσαμε μια δύσκολη χρονιά, δεν πειράζει, πάμε για του χρόνου. Πρέπει να υποθεί η συγκεκριμένη φράση ή δίνει ένα ντισαβαντάζ τελικά στο μαθητή? Όχι, όχι, πολύ σωστά το έθεσες, ίσα ίσα που πρέπει να υποθεί, πρέπει πάντα να υπάρχει έξοδος διαφυγής για τον οποιονδήποτε. Πρέπει να υποθεί. Πρέπει ο καθένας να πιστεύει
ότι έχει μια εναλλακτική έξοδο από αυτή την κατάσταση. Γιατί πολύ απλά είναι μια δοκιμασία στην οποία ο καθένας πιστεύει ότι αυτή είναι και το τέλος, ειδικά όταν βρίσκεται σε αυτή την ηλικιακή φάση, ο καθένας πιστεύει ότι είναι και το τέλος του κόσμου. Άρα λοιπόν δίνουμε στο μαθητή τη δυνατότητα του να πιστέψει ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος. Αυτός ο εναλλακτικός δρόμος μπορεί να σημαίνει του χρόνου, μπορεί να σημαίνει ότι θα πάω σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι κάτι που, αν το θέλεις, αποφορτίζει συναισθηματικά τους εφήβους, οι οποίοι πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία του να αγωνιστούν σε αυτό το στίβο, όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά ακόμα και για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ακόμα και για τους σημαντικούς άλλους που μπορεί να είναι οι γονείς τους. Τους αποφορτίζει και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να λέγεται τελευταία, βέβαια. Άρα νομίζω καλύπτονται και κάπως και τα ψυχολογικά, έτσι, πυροτεχνήματα αρνητικά, τα οποία εντοπίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, αποφορτίζεται κάπως η κατάσταση με αυτόν τον τρόπο. Και θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι που ξεκινήσαμε προηγουμένως, το κατά πόσο τελικά επηρεάστηκε ο μαθητής και αν έβγαλε ή θα βγάλει τελικά προς τα έξω άλλου είδους συναισθήματα τα οποία, και αντιδράσεις τα οποία δεν είχε βγάλει μέχρι τώρα. Λόγω και του πρωτόγνωρου του ζητήματος, έτσι. Ναι, ξέρεις, τουλάχιστον οι παρατηρήσεις τις οποίες έχουμε μέχρι τώρα φαίνεται, από τις παρατηρήσεις που έχουμε μέχρι τώρα, φαίνεται ότι δεν επηρεάστηκαν όλοι οι μαθητές το ίδιο. Κάποιοι μπήκαν μέσα, κάποιοι συγκεντρώθηκαν, κάποιοι γενικότερα χωρίς περισπασμούς θεώρησαν ότι αυτή είναι και η ευκαιρία της ζωής τους, δεδομένου του ότι είχαν από τα μέσα του Μαρτίου να πάνε στο σχολείο. Οπότε λοιπόν με κάποιο τρόπο εστίασαν την προσοχή τους σε αυτά τα 4 πανελλαδικά μαθήματα που πρέπει να δώσουν. Και προετοιμάστηκαν όταν θέλεις περισσότερο καλύτερα. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι ωστόσο δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν, δεν μπόρεσαν να στοχοπροσιλωθούν με τον ίδιο τρόπο. Ξέρεις, και εδώ νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια, με την εγγένεια, με την γενικότερη στάση την οποία είχε μέχρι αυτή τη φάση. Νομίζω ότι οι οικογένειες οι οποίες προσαρμόστηκαν σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, παγκόσμια πλέον πρωτόγνωρη κατάσταση, συντονίστηκαν και γενικότερα συμβίωσαν καλά με αυτή την κατάσταση, αν το θέλεις προσαρμόστηκαν σε αυτή την κατάσταση, έδειξαν τον δρόμο και στους εφήβους, οι οποίοι ως ένα σημείο αταλάντες, αυτοί ως ένα σημείο, γιατί νομίζω ότι αταλάντες δεν πέρασε κανένα σε αυτή τη δοκιμασία, δεν την περνάει κανένα σε αυτή τη δοκιμασία, αταλάντευτοι συνέχισαν στο να παραμένουν στοχοπροσιλωμένοι σε αυτό το οποίο ήθελαν και σε αυτό το οποίο θέλουν. Λες να χρειαστεί φέτος το διάβασμα της τελευταίας στιγμής ή τελικά ήταν αρκετό το διάστημα το οποίο υπήρχε αυτή η ανάπαυλα και χρειάστηκε οι μαθητές τελικά να κάνουν τη δική τους μαθησιακή ανασκόπηση με άπλετο χρόνο έτσι ώστε να μην τα βρουν τελικά σκούρα ακόμα και την τελευταία μέρα λίγο πριν την πρεμιέρα των πανελλαδικών εξετάσεων. Ξέρεις, πολλές φορές αυτό ισχύει, αυτό το διάβασμα της τελευταίας στιγμής, αν θέλεις, έγινε σε μια εσωτερική δύναμη, εσωτερική θέληση την οποία έχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή θεωρούν ότι δεν έχουν κάνει αρκετά πράγματα. Αυτό ισχύει και για τους μαθητές, βεβαίως. Έτσι, θεωρώ ότι δεν έχω διαβάσει αρκετά, άρα λοιπόν τρέχω την τελευταία στιγμή να μπορέσω να εξισορροπήσω αυτό το οποίο ουσιαστικά έχω χάσει εδώ και αρκετούς μήνες. Ωστόσο, υπάρχει μελέτη, η οποία μελέτη υπάρχει από το UCLA συγκεκριμένα, από το Πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες, ένα πολύ μεγάλο δείγμα παιδιών, φοιτητών συγκεκριμένα, σε 550 περίπου φοιτητές, όπου φαίνεται ότι το διάβασμα της τελευταίας στιγμής δεν είναι μόνο ότι αποσυντονίζει τους φοιτητές, γιατί αλλάζει ο κυκλικός ρυθμός, κοιμούνται λιγότερο, με κάποιο τρόπο φτάνουν πολύ κουρασμένοι στις εξετάσεις, αλλά φαίνεται ότι είναι και αντιπαραγωγικό. Αντίθετα, νομίζω ότι αυτό το οποίο βοηθάει πολύ είναι ένα σταθερό χρονοδιάγραμμα το οποίο πρέπει να υπάρχει από τώρα μέχρι τότε που θα μπούμε στο στίβο των εξετάσεων, που μπορεί να είναι ουσιαστικά σε ένα μήνα, και από εκεί και πέρα να περιορίσουμε τις λιγότερο ουσιαστικές δραστηριότητες, τις οποίες νομίζω ότι οι παιδιά τα οποία παραμένουν στοχοπροσιλωμένα ούτως ή άλλως τις έχουν περιορίσει αυτές τις δραστηριότητες. Πάντως, ένα σημαντικό κομμάτι στο οποίο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και να επισημάνουμε. Είναι το αν τελικά μέχρι και οι προτιμήσεις των ίδιων των μαθητών, των υποψηφίων δηλαδή των πανελλαδικών εξετάσεων όσον αφορά το κομμάτι της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλάζει ή τροποποιείται μετά και από αυτό το δύσκολο ψυχολογικό στρεσάρισμα το οποίο περάσαμε όλοι μας το προηγούμενο διάστημα. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεται αυτό, Νίκο, ο υποψήφιος μαθητής και αν τελικά τα θέλω του έχουν αλλάξει μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ άλλαξε όλη μας η σκέψη και το είναι με φόντο βεβαίως τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα σε 32 μέρες. Έχω την αίσθηση, Λευτέρη, ότι αυτό μπορεί να αφορά ίσως μαθητές όχι που βρίσκονται στην τελική ευθεία των πανελληνίων πανελλαδικών τρασπάντων εξετάσεων.
Έχω την αίσθηση ότι αυτό αφορά μαθητές οι οποίοι βρίσκονται σε μικρότερες τάξεις, πρώτη, δεύτερα λυκείου, οι οποίοι με κάποιο τρόπο ίσως βλέπουν τα πράγματα κάτω από μια διαφορετική οπτική. Ίσως υπάρχουν κάποια επαγγέλματα, τα οποία πλέον επαγγέλματα αναδεικνύονται μέσα από αυτόν τον αρμαγεδόνα τον οποίο ζήσαμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι. Ίσως θα δουν με διαφορετικό μάτι κάποια επαγγέλματα που μέχρι τώρα ίσως δεν ήταν και τόσο δημοφιλή. Έχω την αίσθηση όμως ότι οι μαθητές οι οποίοι βρίσκονται στην τελική ευθεία, αν το θέλεις, ήδη είχαν προαποφασίσει ή, αν το θέλεις, αυτοί οι οποίοι δεν είχαν αποφασίσει είναι και αυτοί οι οποίοι ταλαντεύονται μέχρι τελευταία στιγμή, που έχω την αίσθηση ότι είναι ένα μικρό ποσοστό σχετικά. Mm-hmm. Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, θέλω να κωδικοποιήσουμε για μία ακόμα φορά 2-3 συμβουλές προς τους γονείς εκείνων των παιδιών τα οποία τελικά προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, μια σκληρή διαδικασία για πολλά παιδιά, αλλά βεβαίως πάντα, όπως έχουμε πει από αυτό εδώ το βήμα, Νίκο, εδώ παρέα, πάντα υπάρχουν λύσεις, πάντα υπάρχει εκείνη η συμπεριφορά των γονέων που σίγουρα μπορεί να παλύνει να ανακουφίσει τη σκέψη των παιδιών για ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Προφανώς πάντα υπάρχουν λύσεις. Προφανώς από εκεί και πέρα η διατήρηση της καθημερινής ρουτίνας είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Δίνει μια ασφάλεια, μια αίσθηση κανονικότητας. Καταπολεμάει το άγχος, Λευτέρη, και αν το θέλεις, απομακρύνει τα δυσάρεστα συναισθήματα αυτά τα οποία ίσως πλημμυρίζουν πολλές φορές έναν υποψήφιο. Από εκεί και πέρα, ύπνος, διατροφή, άσκηση, ένα τρίπτυχο το οποίο βοηθάει πάρα πάρα πολύ. Ξέρεις, ο ύπνος βοηθάει πάρα πολύ στη μνήμη, στην αντίληψη. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε καλύτερα όταν έχουμε κοιμηθεί καλά κάποια πράγματα. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ το έχουμε καταλάβει. Στην κατανόηση κάποιων πραγμάτων και δημιουργεί καλή διάθεση και ευεξία την οποία μπορούμε να έχουμε. Προφανώς από εκεί και πέρα, οργάνωση της καθημερινής ύλης, νομίζω ότι στόχος του καθημερινού προγράμματος που πρέπει να έχουμε. Σίγουρα τώρα λοιπόν απομάκρυνση του κινητού, νομίζω ότι το έχουμε τονίσει τις τελευταίες χρονιές, και στο κινητό και κυρίως όλα τα social media με τα διάφορα μηνύματα, messenger τα οποία μπορεί να έρχονται, ουσιαστικά δεν λειτουργούν έτσι ούτως ώστε να βοηθήσουν. Αποσπούν την προσοχή του μαθητή, έτσι. Αποσπούν την προσοχή του μαθητή. Και σίγουρα το να προσπαθήσει κάποιος να διαχειριστεί το άγχος, μια μεγάλη, δύσκολη κουβέντα βεβαίως, ίσως θέτοντας προτεραιότητες, ίσως κάνοντας όμορφες σκέψεις για αυτό το οποίο πρόκειται να ακολουθήσει, και ίσως με το να προσιλώσω την προσοχή μου σε αυτό το οποίο κάνω, να προσιλώσω την προσοχή μου σε αυτό που κάνω εγώ, και όχι σε αυτό το οποίο κάνουν οι άλλοι. Ξέρεις, από εκεί και πέρα, σίγουρα σε αυτή τη διαδικασία κανένα παιδί, ή αν το θέλεις, η συντριπτικότατη πλειοψηφία των παιδιών δεν είναι μόνα τους. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή κατά την οποία αισθάνονται ότι δυσκολεύονται, μπορούν να το επικοινωνήσουν είτε σε άτομα τα οποία βρίσκονται στο άμεσο οικογενειακό περιβάλλον, είτε ακόμα και στους καθηγητές τους, οι οποίοι νομίζω ότι είναι έτοιμοι να σκύψουν επάνω σε κάτι τέτοιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δυσκολία την οποία τη μοιραζόμαστε είναι πάντα πολύ πιο εύκολη για όλους αυτή η δυσκολία. Σωστά. Ξέρεις, θέλω να κλείσω με το εξής, το ότι τα καλύτερα ίσως είναι μπροστά, και νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, πόσο το μάλλον όταν είσαι 18 ετών. Ξέρεις, υπήρχε ένα ρηθέν, αν το θέλεις, το οποίο το έλεγε ο Βούδας, το είχε πει ο Βούδας, που έλεγε ότι δεν έχει σημασία πόσο αργά πάει κάποιος, αλλά το να μην σταματήσει ποτέ. Βέβαια, πριν το Βούδα, το είχε πει ο δικός μας, ο παραμυθάς, ο Έσοπος, με το λαγό και τη χελώνα. Εμείς νομίζω δεν έχουμε τίποτα καλύτερο να κάνουμε από το να συμφωνήσουμε και με τους δύο, γιατί ο ένας επιβεβαιώνει τον άλλον.